Εσύ τώρα τι ακριβώ θέλει, Εγώ θέλω μια Ελληνίδα κοπέλα από 30 ω 37 χρονών. Μάλιστα. Καστανομάλα ή μαυρομάλα. Μάλιστα. Δεν ε, θέλει εξ... ξανθό καθόλου. ε. Όχι. Γιατί... Έχει τραυματιστεί από τι Γερμανίδε που... Ε, που. Ναι, δηλαδή αυτό... το Οπότε. είχα ζήσει αυτό όλο. Μάλιστα. Με ξανθιέ Γερμανίδε πάντα. Εγώ ψάχνω μια κοπέλα Ελληνίδα από 30 ως 37 χρονών. Δεν παντρεύτηκα ποτέ, δεν έχω παιδιά. Mm -hmm. Ε, να είναι καστανομάλα, μαυρομάλα, 1,65 ναι. από 55 ως 60 κιλά ή 1,75 από 62 ως 70. Για σχέση... Περίμενε ρε φίλε, περίμενε ρε φίλε. Ή 1,65 πόσα κιλά. 55 ως 60 ή 1,75 από 62 μέχρι 70. Μεταξύ του 1,65 και του 1,70 παίζει τίποτα. Δύο εναλλακτικέ έχω. Ναι. Ή μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν θέλω μόνο 1,75. Δηλαδή μπορεί να είναι και 1,65 ναι. από 55 ως 60 κιλά. Ναι. Ή 1,75 από 60 ως 70 κιλά. <χει> Τι δεν καταλαβαίνεις ρε Σιανίκα. 1,68 δεν παίζει. Μεταξύ του 1,65 και, και του 1,75 παίζει. Εκεί περίπου να είναι. <laughs> παίζει ή δεν παίζει, δηλαδή πρέπει να είναι ή 1,65 ή 1,75. Δύο αναλλακτικές έχω. Δηλαδή θέλω να γνωρίσω για μία κοπέλα που είναι 1,65... Ναι. ...να έχει 55-60 κιλά και θέλω να γνωρίσω και κοπέλα Ελληνίδα που είναι 1,75 από 62-70 κιλά. Και ρωτώ, φίλε, <laughs> εγώ... <laughs> ναι. ...μεταξύ του 1,65... Ναι. ...και του 1,75. Ναι. Παίζει, δηλαδή είσαι... Δεκτικό σε σχέση με κοπέλα, η οποία είναι 1,67. Ναι, ναι. 1,68. Ναι, ναι, είμαι. Εκεί όμως θα αλλάξουμε τα κιλά. Όχι, ε, όχι μπορεί να είναι δηλαδή στα 55-60 ναι, γίνεται, εντάξει. Για φτιάξτε κάρτα, παιδιά, στο κοντρόλ, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ τώρα. Πρέπει να έχουμε ακριβώς τα ύψη, τα πλάτη, τα βάθη, όλα. Εδώ. Δηλαδή, Α, δηλαδή, θέλω ούτε πολύ χονδύου, ούτε τιμή. πολύ αδύνατη. Λοιπόν, ηλικία 30 έως 37, ύψος 1,65 ή 1,75. Βάρος 55 κιλά στην πρώτη περίπτωση ή 62. Έως... Α, στην πρώτη περίπτωση από το 55 μέχρι 62 κιλά, στη δεύτερη 70 κιλά. Χρώμα μαλλιών, καστανά ή μαύρα, υπηκότητα ελληνική, μάλιστα. Μ' αρέσει το κορίτσι που έχετε βάλει mm. στη... Λοιπόν, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν ε, οι κοπελιές. Ναι. Εγώ ψάχνω ε, μια κοπέλα δηλαδή με καστανά μαλλιά ή μαύρα, μπορεί να έχει ύψος 1,65, 1,67, 1,68 δεν με πειράζει, να έχει κιλά από 55 ως 60 κιλά. Γιατί τον μπερδεύει τόσο πολύ και δεν μου λες ότι θέλεις από 1,65 έως 1,75. Ναι. Από 55 κιλά... Μέχρι 70 κιλά. Ναι. Δεν θες εσύ να γίνει καμιά κέντα δηλαδή άλλη θα είναι 70... και να πάει το 70 στο 1,65. Ναι, δηλαδή, Α, να κατάλαβα. καταλάβουν οι κοπέλες. Δηλαδή, αν θα είναι 1,75 ύψος, πα, πα. αν θα έχει μια κοπέλα 1,75 ύψος, να έχει από 62 κιλά μέχρι 70. Και αν θα έχει μια κοπέλα ύψος 1,65... Τα 55 κιλά σε τι ύψος θα θέλεις. Στα, στο 1,65. Αλλάχτε την κάρτα. <laughs> Λάθος δηλαδή... κάρτα. Το 70 σε κιλά που το θες σε ύψο. Δηλαδή... 70 κιλά αν έχω, 70 κιλά σε τι ύψος το 1,75. Ε, να είναι από 62 ε, 75. Την κάρτα όλη από την αρχή. Ε, δεν ξέρω, φτιάξτε δύο-τρει κάρτε. Ή κάνετε τη δουλειά ή δεν την κάνετε. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο θέλει να είναι Ελληνίδα η κοπέλα, οπωσδήποτε. Μαυρομάλα ή. Καστανή, Καστανά. τα είπαμε αυτά, ναι. Η οποία η κοπέλα θα πρέπει να έρθει στο Αμβούργο να ζήσετε μαζί Κοιτάξτε, στη Γερμανία. Κοιτάξτε, θα έρθω στο θέμα σε αυτό. Για πήγαινε. Λοιπόν, θα... θέλω να είναι ρομαντική. Mm. Να μην είναι καπνίστρια, γιατί mm. δεν καπνίζω κι εγώ, δεν είμαι καπνιστή. Mm. Δεν θέλω να έχει τατουά, όπω και mm. δεν έχω κι εγώ τατουά. Mm. Να ξέρει να μαγειρεύει ελληνικά φαγητά, παστίτσιο, μουσακά, καλαμάρια. Mm. Και να μην έχει ζωάκια μέσα στο σπίτι, σκυλιά ή γατιά. Γιατί όταν είχα μία κοπέλα Γερμανίδα, είχε ένα σκυλί μέσα στο σπίτι της και όταν έβρεχε, μύριζε πολύ. Έξαλλε να έχει σκυλί, ε. ναι. Αυτό. Να μην είναι καπνίστρια. Να μην είναι καπνίστρια. Να μην έχει ζώα. Ενώ Μόνο σκυλ... σκυλί ή γάτα, δεν σε πειράζει. Σκυλάκι και γατάκι, να μην τα έχει μέσα στο σπίτι. Α, α, έξω τα... δεν έχει πρόβλημα. Ε, να είναι κοπέλα, να μην έχει τατουάζ. Να μην έχει ε? τατουάζ. Δεν τα θέσει τατουάζ. Όχι, δεν τα μπορώ. Γιατί είχα κοπέλε γερμανίτες που είχαν τατουάζ ναι. ή 30 φυλάκια ή κάτι, κάτι, κάτι μικρούλικα. Ναι. Σε φρικάρει αυτό, ε. Ναι, και ή μερικέ είχαν λίγο κάτι μεγαλούτσικα κατά τατουάζ και δεν μου άρεζε. Mm -hmm. Και τι άλλο θέλουμε να είναι ρομαντική μου η Ρομαντική, να είναι ειλικρινή. Και να μαγειρεύει, λε, ε, μουσακά, μου είπε, παστίτσιο. Να, μα... να ξέρει να μαγειρεύει ελληνικά φαγητά, μουσακά ή παστίτσιο, γιουβέτσι mm. ή καλαμάρια. Τα καλαμάρια τώρα που κάνω, τα άλλα τα καταλαβαίνω. Εντάξει, εντάξει, τέλο πάντων. Αυτά τα καλαμάρια δεν ναι. Γιατί είμαι στο παστίτσιο <laughs> και στο γιουβέτσι. <laughs> έχω σε <σιαλώρια laughs> τώρα, με έχει φτιάξει. Να μου φάει και <laughs> Θε να τα φτιάχνει αυτά. Και καλαμάρια, τη γανιτά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Σαλάτα, τίποτα. Ε, yeah, εντάξει, σαλάτα πώ μου αρέσει η σαλάτα. Από αλλά ψάρια μόνο καλαμάρια τρώω, Αυτή. δεν τρώω άλλα. Από ψάρια τρώω μόνο, μόνο καλαμάρια. καλαμάρια. Ναι, δηλαδή δεν τρώω ψάρια βασικά. Τα άλλα τα φοβάμαι και τα Τα καλαμάρια έχουν χρόνια τώρα, αλλά δεν είναι ψάρια. Στα έχουν πει αυτά. <laughs> όχι. Όχι, δεν είναι ψάρι το καλαμάρι. Okay. Έχω εγώ έναν ψερά που έρχεται εδώ κάθε 25 Μαρτίου και αυτά μα τα λέει. Α. Είναι μαλάκιο νομίζω ή όχι. Μλάκια. Τι είναι. Μαλάκια. Ναι. Και να θέλει δηλαδή σεξ να κάνει 4-5 φορέ την ημέρα. Να μην είναι δηλαδή ε, πώς το λένε, ξενέρωτη στο σεξ. Ε, <coughs> Εσύ δεν έχει έρθει από το Αμβούργο για να με Έχει έρθει σοβαρά έτσι. <laughs> Μα ήρθα να πω αυτό που θέλω, που έχω. Τη θέση υπερδραστήρια δηλαδή σεξουαλικά, ε. Ε, δηλαδή να είναι ρομαντική. Ε... Όπω είπα, ρομαντική. Τι να πρώτο προλάβει να είναι, ρε φίλε. 1,75 να είναι. Ρομαντική να είναι. Να μαγειρεύει την ώρα που είναι ρομαντική τα παστίτσια και, τις, <σομίλυσμα> ε, <σομίλυσμα> και τα γιουβέτσια και τα καλαμάρια. Να τηγανίζει το καλαμάρι. Να είναι ρομαντική. Να είναι 1,75. Να κοιτάει τα, τα, τα κιλά τη με ξεφύγει από τα 65. Να πρέπει να είναι ρομαντική. Να κάνει και σε 6-5 φορέ την ημέρα. Αυτό είναι κρίση είναι σουλιά. Να μην ανάβει και ένα τσιγάρο από την όλη φρίκη που τη έχει δημιουργήσει. Και αν έχει και κανένα να πρέπει να πάει έξω ο τι κάνει. Δηλαδή, μιλά για να βρει μια γυναίκα. Η οποία. <laughs> αυτή η κάρτα τώρα είναι τέρα που έχετε βάλει αυτή. Βάλατε άλλη πιο χοντρή. <laughs> Α, <laughs> είναι η πιο κοντή αυτή. Οκ. Okay. Α, την άλλη, την 1,75. <laughs> <laughs> λοιπόν, για να δω, γιατί δεν βλέπω. Είναι μακρι... <laughs> Ηλικία 30-37 χρόνων. Ήψο 1,65. 1,65 μπορεί να είναι και 1,68-1,67. Δεν με πειράζει. Βάρος 55 έω 60 κιλά. Χρώμα μαλλιών τα τατά, -τα, κατοικίδια δεν θέλουμε, καπνίστρια όχι, κατοικίδια στην αυλή όχι, μαγειρική παστίτσιο μου σε γάγιου βέτσι, σε εξέσεις εξ, πέντε φορέ ημερησίω. Το ρομαντική δεν βάλατε. Το βάλατε. Δεν χωράει το ρομαντική. Που λες. Και ένα 75 κοπέλα, όχι μόνο 65, δηλαδή δύο εναλλακτικές έχω. Και Α, ένα... Βάλα και την άλλη κάρτα την εναλλακτική. Και ένα 75 ύψος μέχρι 70 κιλά, από 62 μέχρι 70. Mm. Μάλιστα. Ωραία. Είσαι οκ okay από κάρτε, έτσι; Ναι. Η κάρτα είναι εντάξει. να δω Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι κοίτα αυτό τις έτσι κάρτες, ωραία. Γιατί γυναίκα, δεν θα δεις τις κάρτες κοίτα να δεις ότι είναι οκ. Okay.